Δόξα τω Θεώ. Τα έχετε αναλύσει με τον καλό, με τον Υπουργό λοιπόν, Ενεργείας. Πάμε να δούμε τα του φυσικού αερίου. Θα ξεκινήσουμε με το τελευταίο και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μετά την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον αγωγό μέσω Τουρκίας. Έχετε ακούσει και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να χρειάζεται να συμπληρώσω οτιδήποτε από ό,τι έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ότι είναι θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μετά τη λύση του Κυπριακού. Μα νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ήταν σίγουρα και οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μετά τη λύση του Κυπριακού, κοιτάξτε, να δούμε. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω ως αρμόδια υπουργός είναι τις επανειλημμένες δηλώσεις και εκκλήσεις, θα έλεγα, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τις δημόσιες δηλώσεις ότι η εξέβρεση φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου πρέπει να αποτελέσει ένα κίνητρο για ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή και ότι αυτή είναι ουσιαστικά μια χρυσή ευκαιρία για την Τουρκία να αποφασίσει πλέον να συμβάλλει δημιουργικά στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την επανένωση της Κύπρου, ενθαρρύνοντας την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας να συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνίας για την επανένωση στη βάση της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις ολόκληρης της Κύπρου και της Τουρκίας και να μπορέσουν μετά οι δύο χώρες και άλλες χώρες βέβαια ευρύτερα στην περιοχή να προχωρήσουν σε συνεργασίες, σε συνθήκες ειρήνης, ακόμη και στον τομέα της ενέργειας. Αυτή είναι η ουσία, νομίζω, των μηνυμάτων που στέλνει συνεχώς και ο Πρόεδρος και η Κυπριακή Δημοκρατία, ότι είναι ώρα να επιληθούν τα προβλήματα του παρελθόντος στη βάση βέβαια του συμφωνημένου πλαισίου και να προχωρήσουμε αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας προς όφελος όλων των χωρών και των λαών βέβαια της περιοχής. Γιατί να μην προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός νέου αγωγού σε συνεργασία με το Ισραήλ και κάποιες άλλες τα θέματα δυνάμεις, υποδομής, δηλαδή το έχετε μελετήσει, ποιο συμφέρει καλύτερα Κυριακού, και εκείνο γιατί. Που, εκείνο που εξηγούμε συνεχώς είναι ότι πρέπει να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα και με τη σειρά για να είμαστε και υπεύθυνοι. Μόλις έχει εντοπιστεί την περασμένη εβδομάδα, έχει ανακοινωθεί η ανακάλυψη φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Τα επόμενα βήματα, παρά που η εταιρεία έχει και άλλα θέματα ακόμα να προχωρήσει, θα γίνει η γεώτρηση αξιολόγησης προτού προχωρήσουμε στην παραγωγή. Συζητείται αυτή τη στιγμή και με τη βοήθεια της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για να συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση σε θέματα μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, το είδος της υποδομής που θα πρέπει να δημιουργηθεί πρώτο για την έλευση του φυσικού αερίου στην εχώρια αγορά και χρήση από την εχώρια αγορά, που είναι κάτι που μπορεί να γίνει νωρίτερα, και αργότερα το είδος της υποδομής που πρέπει να δημιουργηθεί για να μπορέσει η Κύπρος να εξάγει πλέον τον φυσικό πλούτο που φαίνεται ότι διαθέτει σε βαθμό πέραν από τις εχώριες ανάγκες. Άρα τα θέματα της κατάλληλης υποδομής που πρέπει να δημιουργηθεί είναι θέματα που αυτή τη στιγμή συζητούνται για να εξεταστούν με σοβαρότητα και λεπτομέρεια προτού ληφθούν οποιασδήποτε τελικές αποφάσεις. Άρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε αγωγός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρώτο η έλευση του φυσικού αερίου στην εχώρια αγορά και μετά πώς γίνεται η εξαγωγή. Η κυρίαρχη άποψη αυτή τη στιγμή που συζητείται είναι η περίπτωση της υγροποίησης του φυσικού αερίου με τη δημιουργία κάποιου τερματικού, το οποίο θα αφορά την αξιοποίηση φυσικού αερίου από όλα τα τεμάχια στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Έχουμε αρχίσει με το 12, αλλά σε λίγο αρχίζει ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης, άρα πρέπει να προβλέψουμε μακρόχρονα για τη συμμετοχή όλων των εταίρων και σίγουρα υπό τον έλεγχο τον κύριο του κράτους της υποδομής που θα δημιουργηθεί για την υγροποίηση και την εξαγωγή. Μάλιστα. Και με προσδοκώντας ότι όλη αυτή η νέα προοπτική που δημιουργείται θα δώσει πράγματι κίνητρο και στην Τουρκία να αποφασίσει επιτέλους να συμβάλλει στη λύση του Κυπριακού για να προχωρήσουμε σε συνθήκες ειρήνης στο μέλλον. Πάμε στα του τερματικού, κυρία Αντωνιάδου. Είδαμε σήμερα ένα δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο ότι μειώνεται το Ισραηλινό ενδιαφέρον για το τερματικό. Έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το λέμε και το λέω. Είναι φανερό ότι
πολλές φορές ίσως να δημιουργούν και νέα από μόνα τους. Από τη μια μάθαμε ότι να... και εγώ όταν το Ισραήλ να κάνει, τώρα μαθαίνουμε ότι χάνει το ενδιαφέρον του το Ισραήλ. Εκείνο που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν η έκφραση ενδιαφέροντος από εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες του Ισραήλ με κάποιες ιδέες που είχαν για πιθανή έλευση του φυσικού αερίου μέσω της Κύπρου. Δεν γνωρίζω τουλάχιστον ως αρμόδια υπουργός εκδήλωση ενδιαφέροντος ή επικρατικού επίπεδου. Σίγουρα, βέβαια, όλα τα ενδεχόμενα πρέπει να εξεταστούν και να αναλυθούν. Ενημερώνω σχετικά ότι στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού φόρουμ που διοργανώνει το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, θα επισκεφθώ το Τελαβίβ στο τέλος αυτού του μήνα και στα πλαίσια αυτής της συνάντησης θα έχω την ευκαιρία του φόρουμ, θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ και με τον ομόλογο μου, τον Ισραηλινό Υπουργό Ενέργειας και Υποδομών, τον κύριο Λάντο, ο οποίος είχε την καλή διάθεση να μου τηλεφωνήσει, να με συγχαρεί εκ μέρους της Ισραηλινής κυβέρνησης, να μας συγχαρεί για την εξέλιξη. Θα πρέπει να τρέξουμε αυτή τη συνεργασία, κύριε Αντωνιάδου, με την έννοια ότι να επιμείνουμε, να ζητάμε. Οι σχέσεις είναι σίγουρα. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι σίγουρα πολύ καλές. Ναι, είναι καλές, αλλά να μην μιλούμε ότι έχει οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διάλογος για επίτευξη συμφωνίας συνεκμετάλλευση στον βαθμό που κάποια κοιτάσματα βρίσκονται εκατέρωθεν και της γραμμής της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Πέρα από αυτά, όλα μπορούμε να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για το ενεργειακό μέλλον της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αν το Ισραήλ αρχίσει και κοιτάζει δεξιά και αριστερά και ψάχνει εναλλακτικές λύσεις, αυτό είναι εις βάρος μας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει φυσικό αέριο στην Κύπρο. Πρώτη στη έγνοια πρέπει να είναι πώς αξιοποιούμε το φυσικό πλούτο της Κύπρου με τρόπο που να αποβαίνει προς όφελος του κυπριακού λαού, τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενιών. Άλλοι παράγοντες και πιθανότητες που μπορεί να υπάρξουν μπορούν βέβαια να εξεταστούν σε συνάρτηση με τον βασικό στόχο της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των τωρινών και των μακροπρόθεσμων του Κυπριακού.